Πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον Μιχάλη Τσόχο τι γίνεται σε αυτό το φοβερό ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπου Μιχάλη, εκτός από τους χθεσινοβραδινούς τριάμβους, τώρα πάμε να πάρουμε και το Μουντιάλ. Καλησπέρα. Ελαδάρα, ολέ, I love you. Ναι, εντάξει, δεν το συζητήσουμε τώρα το τελευταίο. Τι έγινε χθες το βράδυ, τι είδες? Από πού θα ξεκινήσουμε? Από Άρη. Φυσικά. Από πού θα αρχίσω που λέγεται. Ναι. Από Άρη, από Άρη. Από Άρη φυσικά. Θα σου πω ότι μέσα για το ζάπιν με Άρη και ναι, όντως. Να πω ότι το είχαμε συζητήσει μετά το πρώτο μάτς με την Γκόμελ και τότε φαινόταν ξύμορο. Ναι. Μετά από μια νίκη 5-1 το συζητάμε με τον Γιώργο τότε ήταν στην εκπομπή. Ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ soft, είχε φανίσει εκείνο το μάτι πάρα πολύ soft στον άξονα. Ότι δεν είχε κοντά τις γραμμές και ότι είχε μεγάλη επιπολαιότητα. Ναι. Που δεν την είχε πληρώσει με μια ομάδα επίπεδου Γκόμελ, αλλά φοβόμουν ότι παρακάτω με μια ομάδα του Μακάμπι θα μπορούσε να το πληρώσει. Αυτό συνέβη για 70 λεπτά. Και η αλήθεια είναι ότι αν ο Κώστα δεν ήταν σε πολύ καλή βραδιά, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Όντως, όντως. Από την άλλη, αφού το έφτασε το πράγμα και το πήγε μέχρι το 70 και το είχε στο 1-0, με την βοήθεια του Κουέστα και με τη δόση που είχε εξαρκετής, μετά η αλήθεια είναι ότι βελτιώθηκε. Ανέβηκε πιο σωστά, αναπτύχθηκε πιο σωστά. Ο Μανού Γκαρθία με το καλημέρα μας έδειξε ότι έχει. Όντως, πραγματικά. Έχει στοιχεία. Ποιότητα, ναι, ναι. Ναι, την οποία συζητάγαμε και λέγαμε ότι είναι μια από τις καλύτερες μεταγραφές φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά όχι μόνο δέχτηκε δεύτερο γκολ σε ένα διάστημα που είχε αρχίσει να ας πούμε ελέγχει πολύ καλύτερα το παιχνίδι από ό,τι στα 70 πρώτα λεπτά, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει και εκείνο το γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από έναν καταπληκτικό συνδυασμό. Θα ήταν ένα από τα γκολ της βραδιάς στην οργάνωση, αν όχι το γκολ της βραδιάς, γιατί ο συνδυασμός είναι από αυτός που με το κλισέ λέμε κρύφτηκε η μπάλα. Ναι. Ένα συνδυασμό τριγωνομετρία, δείγμα τη ποιότητα ατομική που έχουν σημαίνει οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να τις πρόξει προκαινήσει θεία ο Καμάτσο μέσα για να έχουμε μια τελείως διαφορετική ρεβάνση. Δεν είναι ακόμα έτοιμη ο ομάδα ο Άρης. Είναι ένα ζήτημα καλή ποδοσφαιριστές. Φάνηκε, ναι. Ναι. Είναι ένα άλλο ζήτημα ότι δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι ομάδα ακόμα. Προσπαθεί να γίνει ομάδα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου σε σχέση με τους αποκλεισμούς. Ότι δεν το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας, δεν βάζουμε μυαλό. Εγώ ήταν κάτι που είχα επισημάνει από όταν ξεκίνησε ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη, ότι είναι πάρα πολλές οι αλλαγές, αλλάζει δραματικά όλο το ρόστερ, χάνεται η όποια χημεία είχε η ομάδα την προηγούμενη σεζόν, μιλάμε για μια νέα ομάδα. Και έχω ξαναδεί πάρα πολλές φορές ότι το καλοκαίρι 9 στις 10 φορές δεν περνάει αυτό που κάνει καλές μεταγραφές. Περνάει αυτό που παίζει με την κατά βάση, με την ομάδα της. Την προηγούμενη. Δυστυχώς το πληρώνουμε αντιακόπως και επειδή μπορεί κάποιος τώρα που με ακούει να λέει και τι να μην έκανε καλές μεταγραφές ο Άρης. Ναι, καλές μεταγραφές ο Άρης κάνει κάθε καλοκαίρι και πέρυσι έκανε πολύ καλές μεταγραφές. Σωστά. Και πέρυσι οι προσπαθίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά αν είναι να κάνεις καλές μεταγραφές κάθε καλοκαίρι για να βγαίνεις στην Ευρώπη και μετά να βγαίνεις στην Ευρώπη και να μην πηγαίνεις πουθενά, δεν έχει νόημα. Και ο Άρης κάνει καλές μεταγραφές κάθε καλοκαίρι, προσπαθεί να ανέβει επίπεδο κάθε καλοκαίρι, αλλά ξεχνάει ότι κάθε καλοκαίρι παίζει ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τις οποίες το κυνηγάει όλη τη σεζόν και κάθε καλοκαίρι δεν τα καταφέρνει. Δεν έχει νόημα, δεν οδηγεί πουθενά, δεν μεγαλώνεις ως κλαμπ έτσι. Μεγαλώνεις ως κλαμπ αν μπεις μια φορά σε ομίλους, αν αποκτήσει μια συνέπεια ευρωπαϊκή. Και ξαναλέω, μιλάμε για πράγματα που είναι μέσα στις δυνατότητες των ελληνικών ομάδων. Αν ο Άρης δηλαδή αποκλείσει τη Μακάμπη και μετά αποκλειστεί από την Ισ με μια πολύ αξιόμαχη εικόνα, δεν θα μπορείς να πεις κάτι. Δεν είναι υποχρέωση της κάθε ομάδας να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση. Και το να αποκλείσει την Ισ είναι μια μεγάλη υπέρβαση. Έτσι. Αλλά το να είναι σαφώς πιο ανταγωνιστικός απέναντι στη Μακάμπη είναι απέτηση. Όπως ήταν απέτηση ο ΠΑΟΚ να περάσει τη Λεύσκη. Πραγματικά. Όπως είναι απέτηση ο Ολυμπιακός να περνάει ομάδες τύπου Μακάμπι Χάιφα και
Σλόβαν την Πέρεξ. Έχει αυτήν την εικόνα. Δυστυχώς, αν δεν συμβούν μεγάλες ανατροπές στην Εβάνς, κυρίως στην περίπτωση του Παναθηναϊκού και του Άρη, το λέω για το Ολυμπιακό, ακόμα και αν αποκλειστεί από τη Σλόβαν, έχει συνέχεια, ναι. Η οποία θα, η επόμενη ευκαιρία θα είναι με την Τομπόλ Κωνστανάη ή τη Ρήτη. Άρα, μάλλον έστω στους ομίλους του Conference θα βρεθεί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλη αποτυχία για τον Ολυμπιακό το να παίξει Conference ξεκινώντας από το Champions League. Αλλά εγώ το βλέπω συνολικά και λέω ότι δεν καταλάβαμε, κανείς στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν κατάλαβε. Ακούω τους προέδρους, ακούω τους παράγοντες να λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρέπει να αλλάξουμε το πρωτάθλημα, πρέπει να το κάνουμε πιο αξιόπιστο, πιο δημοφιλές, πιο. Έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσω της Ευρώπης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το έσοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, το εγχώριο έσοδο, δεν μπορεί να μεγαλώσει δραματικά. Δεν γίνεται να μεγαλώσει δραματικά. Αυτή είναι η αγορά, είναι μια αγορά 10 εκατομμυρίων. Σε αυτούς απευθύνεται το προϊόν. Δεν πρόκειται να πουλήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα σε 15-20 χώρες για να το παρακολουθούν. Δεν θα συμβεί ή δεν θα συμβεί τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε δραματικά το επίπεδο μετά από μια δεκαετία. Τώρα δεν πρόκειται να συμβεί. Ο μόνος τρόπος να αυξηθεί η πίτα των εσόδων του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι οι ευρωπαϊκές συμμετοχές. Η αύξηση της πίτας των εσόδων του ελληνικού ποδοσφαίρου μπορεί να φαίνεται ότι πηγαίνει σε μία ή σε δύο ομάδες. Στην πραγματικότητα όμως είναι αυτό που η αγορά λέει, κινείται το χρήμα, διότι αν ο Άρης μπει μια φορά στο ομίλιο του Conference, αν φέτος βάζαμε τρεις ομάδες στους ομίλιους, δεν λέω και τις τέσσερις, ναι. Τρεις από τις τέσσερις, ναι. Που ήταν ένα εφικτό σενάριο, βγάζουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη, βγάζουμε δεύτερη ομάδα του Champions League, άρα ο δεύτερος περσινός, αν ας πούμε φέτος ο ΠΑΟΚ πέρυσι τερμάτισε δεύτερος, έπαιζε πραγματικά τη Champions League, ακόμα και αν αποτύχαινε στο Champions League θα πήγαινε στο Europa, ακόμα και αν αποτύχαινε στο Europa θα πήγαινε στο Conference. Άρα θα έμοιαζε πολύ πιθανό να παίξει σε ομίλους. Το πρωτάθλημα θα το αναβαθμίζαμε με τα χρήματα που θα ερχόντουσαν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η φετινή χρονιά λοιπόν ήταν πολύ κρίσιμη γιατί αφορούσε τη βαθμολογία μας στο φορμάτ τη σεζόν που αλλάζει ο χάρτης του Champions League και του Europa League και του Europa Conference League. Όπου μπαίνουν περισσότερες ομάδες. Όπου με μια καλύτερη βαθμολογία ως χώρα θα είχαμε τρομερά προνόμια αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κανείς δεν το κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε. Και ένα κρίμα γιατί δεν συνέβη μόνο με τον Άρη. Ναι, ο Παναθηναϊκός αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη, πώς να το πω, δυσαρέσκεια, κρίνια, απογοήτευση για την άδικη κόκκινη η δεύτερη κίτρινη στον Παλάσιος. Αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν έτοιμος να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Και γιατί δεν ήταν έτοιμος? Γιατί άρχισε να κάνει τις μεταγραφές. Καταλαβαίνω τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που λέει δεν θα πάρω παίχτες για ένα μάτς. Από την άλλη δεν είναι ένα απλό μάτς. Είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός χθες είχε δύο απουσίες. Λόγω της θείωσης που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία δύο χρόνια. Τον Αλεξανδρόπουλο και τον Σέντερ. Ναι. Και επί της ουσίας δεν είχε παίχτες να βάλει ως αλλαγή. Χρειαζόταν να βάλει τον Καμπετσί, που δεν είναι ένα παιδί για να έτοιμο ακόμα για να μπει μέσα και να γυρίσει την κατάσταση και να ανατρέψει το σκηνικό και να διεκδικήσει σε ευρωπαϊκή πρόκληση, γιατί δεν είχε ολοκληρώσει τις μεταγραφές του και δεν ήταν έτοιμος για αυτήν την αναμέτρηση. Μπορεί να έχει μια σοβαρότητα, μια πειθαρχία στο 11-11 να μην κινδύνευε, διότι ακριβώς έπαιζε η περσινή ομάδα και ο Γιωβάνα μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και νομίζω αυτή η δουλειά θα φανεί μέσα στη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός νομίζω θα είναι μια από τις σημαντικότερες ομάδες του αθλήματος. Το καταλαβαίνεις και το κατάλαβες χθες και κόντρα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία τα 5 τελευταία χρόνια έχει παίξει 3 φορές ευρωπαϊκό προημιτελικό, η Σλάβια Πράγας. Το κατάλαβες λοιπόν το 11-11 πόσο σοβαρός, πόσο πειθαρχημένος, πόσο με ενέργεια ήταν το παιχνίδι του. Δεν έχει φάει φάση το 11-11 ο Παναθηναϊκός. Αλλά όμως, okay, στραβώνει το μάτς, μένει με 10 από λάθος τρόπο, δέχεται ένα γκολ. Αλλά το μάτς με τον τρόπο του του δίνει την ευκαιρία με τις αρχές του θέλημου χρόνου να παίξει 10-2-10. Άρα η όποια αδικία να ισχύει για 10-15 λεπτά. Ναι. Μετά δεν μπορεί να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Και δεν μπορεί να αντιδράσει γιατί δεν έχει βάθος. Γιατί προσπάθησε να αλλάξει πράγματα ο Γιοβάνοβιτς, αλλά προσπάθησε να τα αλλάξει με παίχτες που δεν έχουν την ποιότητα, γιατί ακριβώς είτε άργησε να κάνει 1-2 μεταγραφές, είτε δεν έχει κάνει ακόμα 2-3 που τις χρειάζεται. Το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Ιβάν, ότι δεν θα πάρω παίχτες για 1-2 μάτς, θα πάρω παίχτες για να είμαι σίγουρος.
Ξαναλέω όμως, δεν είναι ένα-δύο ματ, είναι τα δύο ματ για τα οποία ο Παναθηναϊκός πέρυσι ολόκληρη τη χρονιά πάλευε για να τα παίξει αυτά τα δύο ματ. Δηλαδή, είναι καμιά φορά φτάνω στα όρια να εξοργίζομαι όταν ακούω ότι okay, τι να κάνουμε τώρα ένα ματ. Μα γι' αυτό το ένα ματ, όλη τη χρονιά πέρυσι, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, πώς να το πω, έβγαλαν τα σηκώτια τους προκειμένου να καταφέρουν στο φινάλε της σεζόν να πάρουν αυτό το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν όλη τη χρονιά βγάζεις τα σηκώτια σου για να πάρεις το ευρωπαϊκό εισιτήριο και όταν έρχεται η ώρα να το παίξεις να λες εντάξει τώρα δεν θα σχεδιάσω και τα πάντα για ένα μάτς, έχουμε πρόβλημα. Τότε όλη την περσινή χρονιά γιατί έπαιξε. Τι κάναμε, ναι. Γιατί τρέχαμε. Ναι. Όλη την περσινή χρονιά σκοτωνόσουν για να παίξεις όλα τα δύο μάτς. Αν φέτος λες δεν θα σκοτωθώ και δεν θα αλλάξω και το σχεδιασμό για τα δύο μάτς, είναι σαν να λες και τι νόημα έχει τα όσα έκανα πέρσι. Δεν έχει κανένα νόημα. Η λογική μας του καλοκαιριού δείχνει ότι δεν αλλάζει από τις ελληνικές ομάδες, δεν καταλαβαίνουν, δεν μαθαίνουν. Μπορώ να μιλήσω για την κάθε ομάδα για τα πολύ σοβαρά λάθη που έκανε φέτος στο σχεδιασμό τους, στον τρόπο που αντιμετώπισε τα ΜΑΤ, πώς υποτίμησε το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ δούλευε όλο τον Ιούνιο για να φτιάξει την ομάδα της επόμενης τριετίας, αλλά ξεχνώντας ότι υπήρχε αυτό το ο 1,5 μήνας των τριών συνεχών ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, τις οποίες αντιμετώπιζε σαν να εντάξει μωρέ, θα έρθουν, θα συμβεί, θα περάσουμε, θα πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι ότι θα κάνουμε να πάρουμε παίκτες με προοπτική για μετά από ένα, μετά από δύο χρόνια. Ναι, η προοπτική για μετά από ένα, μετά από δύο χρόνια δίνεται κυρίως μέσω της Ευρώπης. Αν δεν σκεφτείς το σήμερα και σκεφτείς μόνο το αύριο, αρχίζεις και έχεις προβλήματα. Και ξαναλέω, αν ο ΠΑΟΚ θα θυσιάζει όλα αυτά σε μια χρονιά που χρειαζόταν να κάνει υπερβάσεις προκειμένου να βρεθεί στο Μήλο, ναι, θα έλεγα μάλλον έτσι και αλλιώς ήταν πολύ δύσκολο. Μα χρειαζόταν να κάνει τα αυτονόητα, να περάσει τη λέξη της Όφιας, της Σπάρτανς, την οποία θα την περάσει φοβερή. Και μία ακόμη Σπάρτανς που θα έβρισκε στο δρόμο του. Δηλαδή τα εντελώς αυτονόητα. Αλλά ο ΠΑΟΚ πήγε σε έναν σχεδιασμό που να μην έχει σεντερφόρ, να καταλήξει να μην έχει σεντερφόρ για να τα παίξει από τα μάτς. Σε έναν σχεδιασμό που ενώ ο προπονητής ήθελε τον Κρέσπο, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν έμεινε ο Κρέσπο και αποφάσισε να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό που δεδομένα ήξερε ότι θα έρθει την 1η Αυγούστου. Αποφάσισε να τα παίξει με δύο ποδοσφαιριστές στο ρόστερ που δεν ξέρουμε αν θέλουν ή δεν θέλουν να μείνουν. Αποφάσισε να τα κρατήσει τον Μπίσεσβαρ αλλά να μην τον έχει σε αυτά τα μάτια. Ναι. Γιατί διαφωνούσε για 50-100 χιλιάρικα, δεν ξέρω για πόσα διαφωνούσε και δεν έκανε προετοιμασία. Αυτά δεν είναι δείγματα σοβαρότητας από τις ελληνικές ομάδες. Ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον Άρη που άλλαξε τόσο πολύ το ρόστερ του, ούτε από τον ΠΑΟΚ. Για το δεύτερο Ολυμπιακό νομίζω το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, ναι, και πολύ πιο δύσκολο να λυθεί. Δεν φτάνει όπως ενδεχομένως να πίστευε η διοίκηση του μια αλλαγή προπονητή, το ηλεκτροσόκ μιας αλλαγής προπονητή. Εδώ έχουμε παίκτες κορεσμένους ψυχολογικά, ενδεχομένως παίκτες κορεσμένους σε σχέση με την παρουσία τους στην ομάδα, θέλουν να φύγουν, και σίγουρα και σοβαρό έλλειμμα ποιότητας για να ανταγωνιστεί στο επίπεδο που ο Ολυμπιακός ήθελε να ανταγωνιστεί, στο επίπεδο του Champions League. Που δεν είναι για αυτό το επίπεδο το ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί τις επόμενες μέρες στον Ολυμπιακό, αν δηλαδή μπορούν να φύγουν 7-8 ποδοσφαιριστές και να έρθουν 4-5 άλλοι. Δύσκολο. Υπάρχουν και ορισμένοι που έχουν έρθει και δεν έχουν μπει ακόμα στην ομάδα, όπως ο Λάιτνερ, ο ακραίος οπισθοφύλακας, ο Ισραηλινός, ο Νότιο Κορεάτης, ο κεντρικός χαφ. Αλλά γενικά η χθεσινή εικόνα του Ολυμπιακού είναι μια φωτογραφία που σου δείχνει ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ο προπονητής, ότι είχε πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα και δεν είναι εύκολο να λυθεί με την... Δεν θα λυθεί, όχι, δεν είναι εύκολο. Ναι, δεν λύνεται. Μόνο η αλλαγή προπονητή για να το λύσει. Χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα. Τώρα... Η καλοκαίρι θα λυθεί. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι πιο δύσκολη κατάσταση από όλους. Έτσι είναι, πράγματι. Τώρα, ας το πούμε με τη φίλαθλη λογική, την κοινή, την απλή που κάποιος ας πούμε προσεγγίζει το ποδόσφαιρο, ελπίδες έχουμε για την επόμενη εβδομάδα, Παναθηναϊκός και Άρης.
Θεωρητικά λες ότι εντάξει, αν μπει ένα γκολ νωρίς, η εικόνα μήπως βελτιωθεί με τη βοήθεια του κόσμου κτλ. Κοιτάξτε, η εικόνα του Άρη του τελευταίου 20 λεπτού, ναι, μας δίνει μια ελπίδα όπως λες. Εγώ το γκολ νωρίς το ακούω και λίγο βερεσέ στη λογική, ναι, ότι πια δεν υπάρχει εκτός έδρας γκολ. Δηλαδή και στο 60 να έρθει το πρώτο γκολ, αν ο Άρης δεν το έχει φάει, και στο 60 να το κάνει 1-0. Σωστά. Μετά η παρότρινση του κόσμου. Τα δίνεις όλα και μπαίνει και το δεύτερο. Μήπως μπει. Ναι, ναι. Γίνεται. Δεν είναι ότι δεν γίνεται. Το πρόβλημα είναι αν ο Άρης μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του και να μας δείξει μια εικόνα σαν αυτή του τελευταίου 20 λεπτού. Αν ο Μανού Γκαρσία είναι έτοιμος να παίξει 90 λεπτό και να δώσει ακόμα περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που δεν μ' άρεσε. Δηλαδή δεν μ' άρεσε καθόλου η νοοτροπία του Πάλμα που μπήκε ως αλλαγή και προσπάθησε να γίνει ο ήρωας του μάτι. Ναι, δεν έδωσε την πάσα. Που έπρεπε να σπάσει την μπάλα. Mm-hmm. Ελπίζω να είναι η κακιά στιγμή και να μην είναι η νοοτροπία του ότι δεν με έβαλες βασικό και εγώ θα σου αποδείξω. Ενώ είναι ο καλύτερος βασικό μέλη. Και εγώ τώρα θα σου αποδείξω ότι μπορώ να σκοράρω από παντού. Και ότι εγώ μπορώ να την κάνω μόνο στη δουλειά. Χρειάζεται περισσότερη πίστη από την πλευρά του Άρη. Δεν είναι να τρομάζεις η Μακάμπη. Είναι μια καλή ομάδα. Δεν υπάρχει πολύ. Ναι, είναι σίγουρα. Είναι μια καλή ομάδα. Είναι. Αλλά δεν είναι ότι πέφτεις από τις καρέκλες και λες δεν γίνεται. Όπως επίσης να σου πω την αλήθεια, την Σλάβια, μια συζητάμε γι' αυτό, την περίμενα καλύτερη από ό,τι την είδα χθες. Ναι. Την είχα σε πολύ μεγαλύτερη εκτίμηση από ό,τι την είδα χθες. Δηλαδή, αν Παναθηναϊκός έμενε 11-11 και πιστό στο πλάνο, δεν ξέρω. Όχι μόνο αν θα είχε κερδίσει με 2-0, αλλά αν θα είχε κερδίσει καν. Αλλά είναι άλλο αυτό που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός, που προσπάθησε να σταματήσει τη Σλάβια και να παίξει στους κενούς χώρους, και είναι άλλο αυτό που καλείται να κάνει στη λεωφόρο. Εκεί αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο για τον Παναθηναϊκός, κόντρα σε μια ομάδα που ξέρει να παίζει πάρα πολύ καλά στους χώρους, θα πρέπει και να μην δεχτεί γκολ και να επιτεθεί πολύ καλύτερα, έχοντας και δεδομένα εκτός των Παλάσιων που έχω για την κόκκινη θέση. Μου μοιάζει ότι οι πιθανότητες στις δύο περιπτώσεις είναι στο 20%, ίσως να έδινα 25% στον Άρη, υπό την έννοια ότι η Μακάμπη δεν είναι μια τόσο δυνατή ομάδα όσο είναι η Σλάβια Πράγας, η οποία στους χώρους είναι εξαιρετική με τους πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές που έχει. Χθες δεν το είδαμε γιατί προστατεύτηκε ο Παναθηναϊκός, ναι, αλλά στη λεωφόρο που πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει ρίσκα, πολύ φοβάμαι ότι θα το δούμε πόσο καλή είναι στους χώρους η Μακαμπή, η Σλάβια. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, 1-1. Ναι, είναι χαμηλού επίπεδου αυτή η ομάδα. Δεν είναι δύσκολο να πάει και να κερδίσει ο Ολυμπιακός την Πρατισλάβα. Θυμίζω ότι έκανε Φερεντσβάρος στο προηγούμενο γύρο, έχοντας χάσει την Ουγγαρία 2-1. Έτσι. Πήγε και έβαλε 4 στην Πρατισλάβα. Το θέμα είναι αν μπορεί να εμφανιστεί κάποιος Ολυμπιακός λειτουργικός. Κάποιος Ολυμπιακός που να παίζει. Γιατί και χθες το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έπαιζε. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν υπάρχει σχέδιο, τρόπος για να αναπτυχθεί, να σπάσει άμυνες. Και πάλι χρειάστηκε μια στιγμένη μπάλα. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Θυμίζω στο περσινό πρωτάθλημα το οποίο ο Ολυμπιακός το πήρε με τεράστια διαφορά και άνεση. Ναι. Το ποσοστό των γκολ που πέτυχε στο πρωτάθλημα σε ροή παιχνιδιού, αυτό που οι Άγγλοι λένε open play, και όχι αποστημένες φάσεις, ήταν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά όλων των ομάδων. Ίσα που ξεπερνούσε το 50%. Άρα αυτό το πρόβλημα είχε αρχίσει να φαίνεται από πέρυσι. Και ο Μαρτίνς δεν έκανε κάτι για να το διορθώσει. Ούτε με τις μεταγραφές, ούτε με τον τρόπο παιχνιδιού. Συνεπώς, ο Κορμπεράν έχει πάρει στα χέρια του μια ομάδα η οποία κατά βάση σκοράρει αποστημένα, από λάθη αντιπάλων και όχι από το δικό της παιχνίδι. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό να το διορθώσεις. Πολύ φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο να το διορθώσεις με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν εξτρέμ ακόμα που λέγεται ότι είναι δεδομένο ότι θα πάρει έναν ή θα πάρει δύο. Ναι. Δεν ξέρω αν σκέφτεται να πάρει και σέντερ φορ, να δώσει δηλαδή και τον Τικίνιο και τον Χασάνη και να πάρει έναν άλλο τύπο σέντερ φορ. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα προλάβει να κάνει, δεν ξέρω πότε όλα αυτά θα προλάβουν να γίνουν ομάδα και ενώ θα παίζει επίσημα μάτς. Αλλά το ξανά είπα και πριν, το πρόβλημα του Ολυμπιακού μοιάζει το πιο μεγάλο όλων αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πραγματικά δεν είναι τα πράγματα πολύ καλά. Μακάρι να πάνε καλύτερα την άλλη εβδομάδα, Μιχάλη.
Να σε ευχαριστήσουμε για το σχόλιο. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.